Να καλησπέρισω και εγώ τα σωματεία τα οποία είναι παρόντα, όλους τους συναδέλφους που ακούνε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το YouTube. Εμείς στη Ζάκυνθο, ακόμη μια χρονιά, αντιμετωπίζουμε το γνωστό τεράστιο πρόβλημα αναφορικά με την επάνδρωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς. Η διαβεβαίωση του Υπουργείου Πανελλαδικά αλλά και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ζακύνθου τοπικά περί πλήρους λειτουργίας των σχολείων από την πρώτη μέρα αποδεικνύονται πραγματικά μια μαγική εικόνα, μια ψευδής εικόνα, καθώς η λήψη εκπαιδευτικούς όλων των κατηγοριών γενικής παιδείας, ειδικής αγωγής, ακόμα και ειδικού και βοηθητικού προσωπικού είναι πολύ μεγάλες. Οι ανάγκες αυτές δεν καλύφθηκαν με αυτούς τους πολυδιαφημισμένους διορισμούς που τους πηγαινοφέρνουν και τους κουνάνε κάθε χρόνο σαν σημαία, καθώς στη στιγμή που μιλάμε, πέρα από τους 85 νεοδιόριστους των δύο τελευταίων ετών, στη Ζάκυνθο ήδη έχουν προσληφθεί 33 αναπληρωτές και λείπουν ακόμα 30. Σε ένα σύνολο δηλαδή 300 καθηγητών, ένας στους 5 θα είναι και φέτος αναπληρωτής. Να πω χαρακτηριστικά ότι λείπουν ειδικότητες ακόμα και σε μαθήματα τα οποία εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα και παρά τα τεράστια κενά, σχεδόν 30 με 40 συναδέλφους υποχρεώνται να μετακινούνται καθημερινά σε 3 ή 4 σχολεία και σε πολλές περιπτώσεις σε 2 σχολεία την ίδια μέρα προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Στην ειδική αγωγή τώρα, για τους μαθητές που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, να πούμε ότι δεν έχουν τον εκπαιδευτικό που χρειάζονται δίπλα τους. Ακόμα και τώρα υπάρχουν μαθητές που έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξή τους, αλλά πρακτικά δεν την έχει διορίσει το Υπουργείο. Και φυσικά αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στη γνωστική και όχι μόνο, αλλά και στη συνολικότερη εξέλιξή τους. Δεν υπάρχουν προσλήψεις σε ειδικότητες απαραίτητες, που ούτως ή άλλως ήταν απαραίτητες και έγιναν ακόμα περισσότερο αναγκαίες, ειδικά μετά την πανδημία και τον δίχρονο εγκλεισμό. Μιλάμε για τις ειδικότητες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Αλλά ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια που είχαν γίνει κάποιες στοιχειώδεις προσλήψεις, αναπληρωτών πάντοτε, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, το Υπουργείο με τη λογική του εφικτού δεν κάλυπτε όλα τα σχολεία με ψυχολόγους, αλλά έδινε ενδεικτικά σε 3 ή 4 σχολεία, με αποτέλεσμα και ο ψυχολόγος να γυρίζει πολλά σχολεία και πρακτικά να μην μπορεί να κάνει δουλειά και να υπάρχουν σχολεία τα οποία να μην έχουν δει ούτε για μία ώρα τις υπηρεσίες αυτών των τόσο αναγκαίων ειδικοτήτων. Αναφορικά με την πρόσθετη διδακτική στήριξη στα γυμνάσια, στη Ζάκυνθο φέτος προβλέπεται να λειτουργήσει μόλις ένα ΣΚΑΕ, μόλις ένα σχολικό κέντρο, σε σχολείο της πόλης. Το γεγονός αυτό αποκλεί τους μαθητές των χωριών και ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων από μια δομή που πραγματικά θα μπορούσε να βοηθήσει να καλύψουν κενά, κενά που άλλωστε έχουν συσσωρευτεί ιδιαίτερα μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού λόγω πανδημίας. Να πω ότι και τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσαν αυτές οι δομές και σε κάποια χωριά της Ζακύνθου, πάλι πολλοί μαθητές δεν μπορούσαν να τις παρακολουθήσουν, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε συγκοινωνία μετά το πέρας της πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Οι μαθητές αυτοί δηλαδή πρακτικά δεν είχαν τρόπο να επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά την πρόσθετη στήριξη, πρόσθετη διδακτική στήριξη. Ως ΕΛΜΕ Ζακύνθου διαχρονικά απαιτούμε την πλήρη κάλυψη όλων των σχολείων από την πρώτη μέρα με μόνιμο προσωπικό. Απαιτούμε χωρίς καμία υποχώρηση τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που έχουν εργαστεί τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Τη συμπλήρωση των ωραρίων των συναδέλφων σε 2 το πολύ σχολεία. Αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να ακούγονται αρχικά στενά συντεχνιακές, όμως θεωρούμε ότι είναι στην πραγματικότητα βαθύτατα ουσιαστικές. Με το διαρκές πηγενέλα των αναπληρωτών κάθε χρόνο, στην πραγματικότητα η σύνθεση των συλλόγων αλλάζει δραματικά. Ακόμα και στο ποσοστό πάνω από 50% στα σχολεία του νησιού. Έχουμε σχολεία, για παράδειγμα, που το καλοκαίρι υπήρχαν μόλις 3 εκπαιδευτικοί και χρειάζονταν 8 με 10 αναπληρωτές για να γεμίσουν. Έτσι, η συνέχεια, κάτι που είναι απαραίτητος όρος για την αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά στην ειδική αγωγή, χάνεται. Μια και οι μαθητές κάθε χρόνο αλλάζουν πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, ενώ η εμπειρία που αποκτήθηκε κάθε χρόνο πάει κυριολεκτικά χαμένη και δεν μεταβιβάζεται. Ως σωματείο, δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων, που στην πραγματικότητα, όπως αποδείξαμε, δεν είναι συντεχνιακά αιτήματα όπως τα κατησυκοφαντή παρούσα αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά είναι προϋποθέσεις, είναι αιτήματα ουσιαστικά παιδαγωγικά, είναι αυτά που πραγματικά έχουν ανάγκη οι μαθητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ.